Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ο Λίμπερο παντού, με Γιώργο Παναγιωτήτη στο μικρόφωνο, Δημήτρη Μπαλόμπα σήμερα παρέα μας στη ρύθμιση του ηχού. Θα πάμε μαζί για την επόμενη ώρα. 7 λεπτά και μετά τις 2 είμαστε. Ως τις 3 θα πάμε παρέα, πριν ακολουθήσει το πέναλτι με τον Γιώργο Ζάγορα, για να δούμε ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα, ό,τι υπάρχει στην αγωνιστική δράση που έχουμε αυτές τις μέρες στα τουρνουά τα διεθνή. Να δούμε τι γίνεται με τα μεταγραφικά. Έχουμε και αυτή την σύσκεψη στην ΕΠΟ που είναι εκεί ο Σταύρος Κόλκας για να μας μεταφέρει ό,τι νεότερο προκύψει από το ρεπορτάζ από εκεί. Νωρίτερα ακούσατε και τα παιδιά στο ΠΑΟ 24, τον Σέργιο και τον Νίκο, να αναφέρουν σχετικά με την ψηφοφορία, με το ότι 59 μέλη ψήφισαν ναι και μόλις 4 όχι και ένα παρόν, ενώ υπήρξαν 5 απόντες για τον οικονομικό προϋπολογισμό της ΕΠΟ για την χρονιά που πέρασε. Επομένως υπάρχει μεγαλύτερη πλειοψηφία σε σχέση με τον διοικητικό απολογισμό και φαίνεται ότι ενισχύεται ακόμη περισσότερο η θέση του Προέδρου της ΕΠΟ, του Βαγγέλη Γραμμένου. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε όπως συνηθίζουμε άλλωστε όλες αυτές τις μέρες που είναι σε εξέλιξη οι διοργανώσεις, οι διεθνείς διοργανώσεις και μας απασχολούν, είναι στο προσκήνιο ούτως ή άλλως. Να πάμε να δούμε καταρχήν τι έγινε και τι περιμένουμε να γίνει και απόψε στο Copa America, όπου χθες βράδυ, ξημερώματα ουσιαστικά, 3.30 ξεκίνησε και σε 6 παρά τελείωσε το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι της νοκάουτ φάσης των προημιτελικών. Η διοργανώτρια Βραζιλία κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Παραγουάη στη διαδικασία των πέναλτι μετά τη λευκή ισοπαλία στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης, το 0-0, ενώ μάλιστα οι Παραγουανοί έπαιζαν με 10 παίκτες από το 58ο λεπτό. Για αρκετή ώρα είχε αριθμητικό πλεονέκτημα η Βραζιλία, δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Τελικά το μάτς οδηγήθηκε στα πέναλτι μετά το 90 λεπτό. Δεν υπάρχει άλλωστε παράταση στο Copa America. Εκεί οι Βραζιλιάνοι επικράτησαν με 4-3. Λίγο έλειψε να έχουμε μεγαλύτερη αγωνία και ίσως και έκπληξη. Ο Φιρμίνο αστόχησε στο τέταρτο πέναλτι των Βραζιλιανών. Οι Παραγουανοί είχαν χάσει το πρώτο πέναλτι βέβαια. Έτσι ήρθε η ισορροπία. Ωστόσο, στο τελευταίο πέναλτι της Παραγουάης, το πέμπτο πέναλτι για τους Παραγουανούς, ο Γκονζάλες ήταν αυτός που δεν τα κατάφερε, στείλε την μπάλα out. Και στη συνέχεια ο Γκαμπριέλ Ζεσούς δεν πέταξε την ευκαιρία. Ευστόχησε στο τελευταίο χτύπημα πέναλτι, με τους Βραζιλιάνους να επικρατούν με 4-3 και ως οικοδεσπότες του τουρνουά να προχωρούν να προκρίνονται στα ημιτελικά, εκεί όπου περιμένουν την Αργεντινή. Να δούμε αν θα είναι πιστή στο ραντεβού της η Αλμπισελέστε. Σήμερα το βράδυ στις 10 ώρα Ελλάδος αντιμετωπίζει τη Βενεζουέλα στο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης. Ελπίζουμε και εμείς να τη δούμε με ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο από αυτό που την είδαμε στη φάση των ομίλων και από αυτό που τη βλέπουμε στις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις, είναι η αλήθεια. Να δούμε την παρέα του Μέση να μας προσφέρει τουλάχιστον καλύτερο θέαμα και να πάρει την πρόκριση για την τετράδα, εκεί όπου την περιμένει, επαναλαμβάνουμε, η Βραζιλία. Μαζί διασταυρώνονται και ήδη οι Βραζιλιάνοι και ως οικοδεσπότες, επαναλαμβάνουμε, του τουρνουά έχουν κάνει το βήμα, έχουν προκριθεί και περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψει επιτέλους αυτό το μεγάλο ντέρμπι που θέλουμε η αλήθεια όλοι να δούμε. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα, έχουμε και το Copa Africa σε εξελικά. Μάλλον πριν ολοκληρώσουμε το Copa America, σήμερα στις 10, όπως είπαμε, υπάρχει το match Βενεζουέλα-Αργεντινή. Και για όσους ξενυχτήσετε και το τραβήξετε λίγο παραπάνω στη βραδιά, στις 2 τα ξημερώματα υπάρχει και το ντέρμπι της προημιτελικής φάσης, το ντέρμπι της οκτάδας Κολομβία-Χιλή. Ενώ αύριο βράδυ, Σάββατο, στις 10 είναι προγραμματισμένο το τελευταίο παιχνίδι αυτή τη φάση των 8 των προημιτελικών ανάμεσα σε Ουρουγουάη και Περού, με ξεκάθαρο φαβορί εδώ τους Ουρουγουάνους, που είναι και ένα από τα φαβορί για να κατακτήσουν τον τρόπαιο άλλωστε, και θα διαμορφωθούν αύριο το βράδυ στις 12 που θα έχουν τελειώσει όλοι οι αγώνες των προημιτελικών και τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης. Παναλαμβάνω, με την ελπίδα, την προσδοκία να δούμε ένα Βραζιλία-Αργεντινή, και από την άλλη πλευρά ας είναι η Ουρουγουάη στην τετράδα και ας δούμε όποια εκ των Κολομβία-Χιλή. Θα προτιμούσα την Κολομβία, να πω την αλήθεια. Χιλή έχει 2 συνεχόμενα, δεν έχει πάρει, Δημήτρη? 2 συνεχόμενα πήρε και το 3 συνεχόμενα. Μπορεί να έχει πάρει και 3, δίκιο. Έχει πάρει σίγουρα το τελευταίο Copa America που έγινε το 2016, ήταν το επαιτειακό για τα 100 χρόνια της διοργάνωσης. Το πήρε η Χιλή και έτσι, εντάξει, ας δούμε και λίγο Κολομβία να προχωρά, που έχει επίσης αξιόλογους παίκτες, γενικά πολύ καλή ομάδα. Και από εδώ και πέρα η διοργάνωση μπαίνει στα καλύτερά της, όπως και να έχει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες διοργανώσεις όμως που έχουμε σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες. Ξεκινώντας από το Copa Africa, συνεχίζοντας μάλλον με το Copa Africa, το οποίο Copa Africa σήμερα, όπως και κάθε μέρα στο ξεκίνημα της φάσης των ομίλων, έχει 3 παιχνίδια στο μενού. Καταρχήν να θυμίσουμε ότι εχθές η Κένια κέρδισε με 3-2 την Τανζανία
Η Σενεγάλη ιτήθηκε με 0-1 από την Αλγερία σε ένα μάτς που μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ντέρμπι, με παίκτες όπως ο Μανέ και ο Μαχρέζ στον αγωνιστικό χώρο. Κέρδισαν λοιπόν οι Αλγερινοί τους Σενεγαλέζους με 1-0, και ναι, έπαιξαν και ο Μανέ και ο Μαχρέζ. Και στο άλλο παιχνίδι της ημέρας χθεσινής, η Μαδαγασκάρη επικράτησε με 1-0 του Μπουρουντί. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις την Ισία Μάλι στις 5.30. Στις 8 είναι το μάτς Μαρόκο Ακτή Ελεφαντοστού. Και εδώ έχει ενδιαφέρον μεγάλο, καθώς υπάρχουν πρόσωπα που απασχολούν και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στις 11 το βράδυ, το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, Νότιος Αφρική, Ναμίμπια. Φαβορεί εδώ η Νότιος Αφρική. Όσον αφορά το Μαρόκο Ακτή Ελεφαντοστού, έχει παίκτες όπως το Ζήγες του Άγιαξ που έκανε πράγματα και θάματα στο Champions League. Από την άλλη πλευρά, η Ακτή Ελεφαντοστού τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως έχει και αυτοί πρόσωπα που απασχολούν, έτσι, και έχουν να μας δώσουν πράγματα. Οπότε αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι. Τα υπόλοιπα, πριν περάσουμε και στα ρεπορτάζ των ομάδων μας εδώ, να δούμε τι γίνεται σε ΠΑΟΚ και Άρη. Υπάρχει η είδηση για τον οριστικό αποκλεισμό της Μίλαν από το Europa League. Οι Μιλανέζοι δεν θα συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στη νέα σεζόν. Θυμίζουμε ότι μέσω του Ιταλικού Πρωταθλήματος εξασφάλισε την παρουσία του στο Europa League της επόμενης χρονιάς. Ωστόσο, θα μείνει εκτός για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς η απόφαση του ΚΑΣ για το θέμα της παράβασης των κανονισμών του Financial Fair Play από πλευράς Μίλαν ήταν ο οριστικός αποκλεισμός της ομάδας από τις διοργανώσεις UEFA. Επομένως, δεν θα παίξει το Europa League. Η Τωρίνο, που τερμάτισε πιο κάτω, θα πάρει τη θέση της Μίλαν στη δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς οι Ρωσονέροι δεν δικαιώθηκαν στην προσφυγή τους στο ανώτατο διαιτητικό δικαστήριο στο ΚΑΣ, στην υπόθεση αυτής της τιμωρίας τους, της ποινής που τους επιβλήθηκε για το Financial Fair Play από την UEFA. Λοιπόν, σαν σήμερα στις 28 Ιουνίου του 1970 ήταν ο τελικός κυπέλου ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο. Με τον γκολ του Μανώλη Κεραμιδά, ο Άρης είχε στεφθεί κυπελούχος και κατακτήσει το κύπελο Ελλάδας. Λοιπόν, σαν σήμερα, ιστορική ημέρα επομένως για το Σύλλογο των Κιτρινών Μαυρών, στο κύπελο αυτό που κατέκτησαν πριν από πόσα χρόνια πέρασαν, 49 χρόνια πέρασαν, σχεδόν 50 του χρόνου, θα συμπληρωθούν 50 χρόνια από την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας του Άρη στον τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ στις 28 Ιούνιου, παραλαμβάνω, του 1970, σαν σήμερα. Λοιπόν, σε μια είδηση που διαβάζουμε τώρα και αφορά τον μπάσκετ, το ΑΣΕΑΔ απέρριψε και τις δύο εφέσεις που έκανε ο Ολυμπιακός, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με αποτέλεσμα, με συνέπεια μάλλον, να οδηγηθεί στην Α2 οριστικά για την επόμενη σεζόν ο Ολυμπιακός. Εκδικάστηκαν και οι δύο εφέσεις που είχε υποβάλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η απόφαση ήταν αρνητική και για τις δύο, και έτσι πλέον οριστικά και επίσημα ο Ολυμπιακός οδηγείται στην Α2 για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν και σε αυτό το μέτωπο, και αν εντάξει, ούτως ή άλλως η απόφαση αυτή είναι, να δούμε αν πάρουν κάποια άλλη απόφαση του Ολυμπιακού, τι ομάδα θα κατεβάσουν και γενικότερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μετά από αυτήν την οριστική απόφαση πλέον και από το ΑΣΕΑΔ να απορριφθούν οι εφέσεις και ο Ολυμπιακός να καταλήξει στην Α2 για την επόμενη σεζόν. Εμείς πάμε τώρα να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Άρη, να καλησπερίσουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο, να δούμε τι συμβαίνει στους Κιτρινομαυρούς. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται? Καλά, εσύ? Να, τώρα μόλις διάβαζα την είδηση για τον Ολυμπιακό που καταλήγει στην Α2. Οριστικά, όπως φαίνεται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι πλέον. Καλά, το μπάσκετ τώρα είναι μια θλιβερή κατάσταση γενικότερα, όχι μόνο στην πόλη, αλλά και στην πόλη, αλλά και γενικά είναι ένα προϊόν πλέον το οποίο, αν δεν αλλάξουν δραστικά κάποια πράγματα, θα υπολειτουργεί αν έχουμε πρωτάθλημα του χρόνου. Γι' αυτό καλύτερα στο φτιάξουν όπως πρέπει και μετά να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δεν έχει νόημα, νομίζω, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, να ξεκινήσει το οποιοδήποτε πρωτάθλημα τη νέα σεζόν, γιατί δεν θα μιλάμε για κανονικό πρωτάθλημα. Ναι, με πάω και Άρη σε αυτή την κατάσταση, με Ολυμπιακός στην Α2, τι πρωτάθλημα? Ποιος θα ασχοληθεί? Από κάτι δεν έχει να κάνει τόσο με την κατάσταση που βρίσκεται ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Βρίσκεται στην κατάσταση. Σε χάνουμε λίγο, Νίκο, πάλι. Έλα. Τώρα καλύτερα. Εντάξει, δεν έχει να κάνει τόσο με την κατάσταση του ΠΑΟΚ για τους δικούς τους λόγους που βρίσκονται στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά γενικότερα η λειτουργία και τα όσα γίνονται είναι που αποτελούν το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την Α2. Ναι, σίγουρα. Τέλος πάντων. Ωραία.
στα ωραία, τι ωραία δηλαδή, δεν το λες και ωραία, αλλά τι να, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σχετικά. Στα του Άρη τι γίνεται, Νίκο, χθες είχαμε την εξέλιξη αυτή με το Σιώπιο που φαίνεται να είναι και οριστική. Και ναι, μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι είναι και οριστική. Η ΠΑΕ επιβεβαίωσε ότι υπάρχει μια πρόταση στην Αλάνια Σπορ για τον Πέφτη. Μέχρι χθες τουλάχιστον οι πληροφορίες αναφέραν ότι αυτή η πρόταση ήταν κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν ικανοποιούσε τον Άρη. Ο Άρης θα αξιολογήσει βέβαια το ενδιαφέρον των Τούρκων. Θα δει αν μπορεί να προσπάσει κάποια παραπάνω χρήματα. Και αναλόγως θα πράξει. Αν το κάνει, νομίζω, θα απολυθεί και ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, για να το πω, μιλήσω και πιο απλά και με αριθμούς, νομίζω ότι αν ο Άρης πάρει από 1 εκατομμύριο και πάνω, θα τον δώσει το Σιώπη. Ναι. Και για μένα καλά θα κάνει. Το είχαμε ξαναπεί, νομίζω, μαζί Νίκο εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, ότι ναι, με αυτά τα χρήματα μπορεί ο Άρης να βρει και 2 και 3 ποδοσφαιριστές. Έναν παίχτη για τον οποίο δεν έδωσες τίποτα και ήρθε ως ελεύθερος και μπορείς τώρα και να πάρεις, ας πούμε, αν πάρει τελικά όρις, 1 εκατομμύριο ευρώ σου λέω, είναι μια χαρά και μπορείς να βρεις κάποιον άλλον. Απλά η προϋπόθεση για τον Άρη ώστε να αφήσει το Σιώπη είναι να βρει και τον αντικαταστάτη του. Αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ βασικό. Γιατί είναι και μια νευραλική θέση. Μιλάμε για ένα παίχτη που έχει βασικότατο ρόλο στα πλάνα του Σάββα Παντελίδη. Άρα πρέπει να βρεις μια ίδια και καλύτερη περίπτωση ώστε να καλύψεις το κενό που θα δημιουργηθεί εφόσον τελικά πωληθεί στους Τούρκους. Γιατί δεν είναι μόνο τα λεφτά τα οποία δίνουν οι Τούρκοι στον Άρη. Και τα λεφτά τα οποία θα δώσουν και στον ποδοσφαιριστή, όπου νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο που δύσκολα να το βρει και στην Ελλάδα. Αν είναι αυτά τα 500.000 ευρώ περίπου που λένε τουλάχιστον και τα τουρκικά δημοσιεύματα από χθες το βράδυ. Mm-hmm. Γιατί χθες υπήρξε δημοσιεύματα από την Τουρκία, που κάνουν επίσης αναφορά στο θέμα του Σιώπη, και δημοσιεύματα που το παρουσιάζουν και ως κλεισμένο κιόλας από την Αλάνια Σπορ, με ένα συμβόλαιο περίπου 500.000 ευρώ. Τα οποία δεν είναι και λίγα, είναι παραπάνω από τα διπλά που παίρνει τώρα στον Άρη ποδοσφαιριστής. Ο Σιώπης, ο οποίος επιστρέφει και σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αν δεν αλλάξει κάτι, ως ο τελευταίος διεθνής που είχε εξασφαλίσει μια εξάδεια από τον Σάββα Παντελίδη, να προπονηθεί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, γιατί είναι και σε φάση αποθεραπείας των τραυματισμών στην Εθνική. Και σίγουρα η παρουσία του Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω και των θεμάτων που έχει προκύψει με την Αλάνια Σπορ. Οπότε δεν νομίζω να είναι και στο Βικελίδη το απόγευμα, έτσι, στην ανοιχτή προπόνηση. Κοιτάξτε, το ότι δεν θα προπονηθεί σημαίνει ότι δεν θα είναι κιόλας. Α, λες μπορεί να είναι. Επειδή υπάρχει αυτό το θέμα τώρα της ενδεχόμενης μεταγραφής, ίσως. Θα φανεί. Θα φανεί, ας πούμε, το καλό το απόγευμα μία και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με το Σιώπη, τι θα γίνει και με την προπόνηση. Περίπου στις 6 και 4 για να έχει εικόνα και ο κόσμος θα γίνουν κάποιες δηλώσεις από πλευράς προπονητή και ενός ή δύο ποδοσφαιριστών. Και στη συνέχεια θα μπουν οι παίχτες στο γήπεδο για να ξεκινήσει 7 η ώρα η ανοιχτή προπόνηση. Θυμίζω ότι μόνο η θύρα 7 του Κλεάντζη Βικελίδης θα είναι ανοιχτή. Τώρα εντάξει, αν υπάρξει μεγάλη προσέλευση και η ΠΑΕ κρίνει ότι πρέπει να ανοίξει ακόμη μία θύρα, θα το κάνει. Για να ικανοποιήσει και τις ανάγκες του κόσμου, είναι ότι μέχρι τις 9 εκτάκτως σήμερα θα είναι ανοιχτή και η μπουτίκ, ώστε να εξυπηρετήσει τους φίλους της ομάδας που θα είναι στο γήπεδο και θα συνδυάσουν την παρουσία τους ο Κλεάντζης Βικελίδης ενδεχομένως στην αγορά ενός διαρκείας για τη νέα σεζόν. Έδωσε αριθμό ο Άρης χθες, επίσημα, για πρώτη φορά είναι η αλήθεια, 4.300 κάτι είναι αυτά τα οποία έχουν φύγει μέχρι στιγμής. Μια χαρά. Ελπίζοντας, κοίτα, είναι πολύ καλά, ειδικά αν συγκρίνουμε αυτόν τον αριθμό με τον περσινό, γιατί ο Άρης, νομίζω, πέρυσι είχε πουλήσει περίπου 6.000. Στο σύνολο. Διαρκείας. Ναι, στο σύνολο. Ναι. Άρα σίγουρα θα ξεπεράσει τα περσινά. Υπάρχει αυτός ο στόχος του Θόδωρου Καρυπίδη, το θέλω του να πιάσει πενταψήφιο αριθμό. Έχουμε ακόμα 2 μήνες για να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι. Αν ο Άρης έναν μήνα έχει δώσει, θα δώσει περίπου 5.000, νομίζω ότι άλλες 5.000 μέσα σε επόμενους 2 μήνες μπορεί να διαθέσει, εκμεταλλευόμενος συγκυρίες αν προχωρήσει και στην Ευρώπη, έτσι, και αυτά. Αν προχωρήσει και στην Ευρώπη ειδικά, εντάξει, για μένα δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο το αν θα προχωρήσει στην Ευρώπη για να πάρει κάποιος διαρκείας, okay. Αλλά κακά τα ψέματα προσελκύει λίγο παραπάνω τον κόσμο. Ναι, προσελκύει σίγουρα, θα τραβήξει κάποιος ενδεχομένως. Και ο Άρης θέλει να εκμεταλλευτεί περιστάσεις όπως τη σημερινή, ας πούμε, την ανοιχτή προπόνηση που θα έχει κόσμο, περιστάσεις όπως το μάτσο με τον Ατρόμητο, το φιλικό 18 Ιουλίου, ή το παιχνίδι με την ΑΕΛ μεσούς 25 Ιουλίου στο Βικελίδης, ώστε να φύγουν κάποια επιπλέον διαρκείας εκείνες τις μέρες, ειδικά που θα συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Και από επαρχία που θα έρθουν αρκετοί για να τα παιχνίδια. Και από επαρχία, ναι. Μάλιστα, ωραία.
Οπότε Νίκο, κάτι άλλο ούτε μεταγραφικό έχουμε να σημειώσουμε, φαντάζομαι έτσι. Προφανώς έτσι θα αναχωρήσει η ομάδα τη Δευτέρα με αυτούς που έχει τώρα και μένει να δούμε αν θα είναι ο Σιώπης ή όχι ουσιαστικά. Κοίτα, δεν το θεωρώ δύσκολο το να υπάρξει κάποιο νέο πρόσωπο ακόμα μέχρι τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη για να ταξιδέψουν την ομάδα στην Ολλανδία. Από εδώ και πέρα με όποιον παίχτη συμφωνεί ο Άρης θα ενσωματωθεί με την ομάδα στη συνέχεια. Δηλαδή είτε όσο βρίσκεται αυτή στην Ολλανδία για τις επόμενες περίπου 12 μέρες που θα είναι εκεί πέρα από τη Δευτέρα, είτε όταν επιστρέψει η ομάδα από την Ολλανδία. Μέσα Ιουλίου. Ναι, πάντως αν τελικά κλείσει τον deal και πάει ο Σιώπης στην Αλανιασπορ, αυτό αλλάζει λίγο ίσως το μεταγραφικό σχεδιασμό με την έννοια ότι δεν το υπολόγιζαν ο Διαμαντόπουλος ούτε ο Παντελίδης. Αλλά εντάξει, θα πρέπει να βρουν ένα παίχτη με τα χαρακτηριστικά του Σιώπη, ίσως ναι. Και δύο, άμα τους δοθεί μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα με τα χρήματα που θα εισπράξει η ομάδα. Κοίτα, το θέμα με το Σιώπη και την Αλάνιασπορ δεν είναι κάτι που προέκυψε χθες. Εδώ και τουλάχιστον δύο εβδομάδες γνωρίζουν στον Άρη ότι οι Τούρκοι ενδιαφέρονται για τον ποδοσφαιριστή. Απλά δεν υπήρχε και η επίσημη πρόταση. Ναι. Ήταν δηλαδή εδώ και δύο εβδομάδες που έχουν λες. Στο μυαλό τους να έχει υπάρχει μια κάποια προεργασία πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχουν και κάποιες εναλλακτικές. Αλλά μέχρι να βρεθεί ο παίχτης που θέλει ο Παντελίδης υπάρχει ακόμα δρόμος. Ναι, ναι, σίγουρα. Ωραία Νίκο, οπότε περισσότερα στις 6 και 4 έτσι με τις δηλώσεις αρχικά και ό,τι νεότερο υπάρχει φυσικά από εκεί από την αρχή προπόνηση στον Γκλάζο Βικελίδης. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια Νίκο. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο για το του Άρη, για το ενδεχόμενο μεταγραφής του Σιώπη στην Αλανιασπορ, η τουρκική ομάδα που δημιουργεί έτσι μια ελληνική παροικία μπορούμε να πούμε, με Μπακασέτα τον οποίο έχει αποκτήσει ήδη πριν από λίγες ημέρες, με τους πρώην εντός εισαγωγικών Έλληνες, αναφέρομαι σε Ντάλμα Κάμπος και Λούκας Βιαφάνης που έχουν παίξει το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Γιώργο Τζαβέλα φυσικά, και αν πάρει τώρα και το Σιώπη, επιμένει ελληνικά. Η Αλανιασπορ της αρέσει αυτή η αγορά. Λοιπόν, και αφήνοντας στην άκρη για λίγο τα ποδοσφαιρικά και τα του Άρη, μια είδηση που έρχεται πίσω από τον μπάσκετ, πέρα από αυτή που αναφέραμε νωρίτερα και να την αναφέρουμε γιατί είναι σημαντική και προέκυψε πριν από λίγο με την οριστική ουσιαστικά απόφαση του ΑΣΕΑΔ να απορρίψει τις δύο εφέσεις του Ολυμπιακού. Απόφαση η οποία στέλνει τους ερυθρόλευκους οριστικά πλέον στην Α2. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλο ενδεχόμενο. Ο Ολυμπιακός του χρόνου θα είναι στην Α2 κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και μένει να δούμε ποιες εξελίξεις θα φέρει η συγκεκριμένη απόφαση. Αναλαμβάνω που στέλνει οριστικά τους ερυθρόλευκους στην Α2. Μια είδηση επίσης σημαντική που είναι από το χώρο του μπάσκετ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα είναι οριστικά στο παγκόσμιο κύπελλο της Κίνας με την εθνική ομάδα. Θα δώσει το παρόν κανονικά στο μπουτο μπάσκετ, θα ενισχύσει την ελληνική ομάδα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο βρίσκεται στην Αθήνα και σε εκδήλωση που έγινε στο Ζάπι παρουσίασε εκεί το νέο του παπούτσι με το χορηγό του. Εν πάση περιπτώσει, παραδέχτηκε ότι θα βρίσκεται κανονικά στο παγκόσμιο κύπελλο της Κίνας με την εθνική. Τόνισε ότι θέλει να βοηθήσει μάλιστα την ομάδα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της εκδήλωσης, είπε ξεκάθαρα ότι δεν έχω μιλήσει με τον προπονητή για το σχετικά με το σε ποια θέση θα παίξω. Είτε παίξω στη θέση 1 είτε στη θέση 5, δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να παίξω, είμαι βασκετμπολίστας. Θέλω να είμαι εκεί και να βοηθήσω τη χώρα μου να πετύχει κάτι καλό. Έχω ήδη μιλήσει με κάποιους συμπαίκτες για την προοπτική της συμμετοχής και είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι και ανυπομονούμε. Ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, με αυτή του την αποκάλυψη ουσιαστικά οριστικοποιεί την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελλο της Κίνας με την εθνική μας ομάδα. Επιστρέψαμε, ο Λίμπερο Παντού μέρος δεύτερο και θα συνεχίσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος με μπάσκετ, με Νίκο Μοσχοβίτη να μας πει. Γνωστός με ήταν ο τροδιοφόνο που βλέπει, ρε παιδί μου, μικροφόνο μπαίνει, δεν γενικά κάνει και τίποτα άλλο, ξαφνικά. Ναι, παιδί μου, ναι, εντάξει. Μια χαρά. Βλέπει ένα μικρόφωνο, λέει, αφού μικρόφωνο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, κοίταξε, κάτι καινούριο δεν έχουμε όσον αφορά την υπόθεση Καραμάνου σε σχέση με τα χθεσινά, έτσι. Από όσο γνωρίζουμε, είναι πιθανό να είναι εδώ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κάνουμε μια διόρθωση για ό,τι αναφέραμε πριν, κατά τη διάρκεια του ΠΑΟΚ 24. Εκ παραδρομής αναφέρθηκαν κάποια ονόματα μετόχων. Η ουσία είναι ότι σε κάθε περίπτωση η πλευρά Καλαμάνου έχει ενημερώσει την πλευρά του ΠΑΟΚ για τις διαθέσεις της και μέχρι εκεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι είναι να γίνει σήμερα ή μέσα στα επόμενα 24 ώρα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Περιμένουμε να δούμε την άφηξη εδώ του κυρίου, την πιθανή άφηξη να το πω έτσι, του κυρίου Καραμάνου, για να δούμε τα επόμενα βήματα. Σε σχέση με χθες, κάτι διαφορετικό δεν υπάρχει πέρα από την εκπεφρασμένη διάθεσή του για να αναλάβει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Σήμερα υπήρχε και αυτή
η δήλωση του Ντουμπάνε Πρέλεβιτς, η γραπτή δήλωση που το επιβεβαιώνει και ο ίδιος, αλλά ουσιαστικά το θέμα επιβεβαιώθηκε από χθες. Η δήλωση αυτού του Πρέλεβιτς ήταν στο ίδιο πλαίσιο. Και μένει πλέον να δούμε. Με την αύξηση του τι εξελίξει να... θα υπάρξουν και το αν θα γίνει μια κουβέντα οριστική με τη συγκεκριμένη πλευρά για να ξέρουμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή, είτε προχωράει να πάρει τον Καραμάνο, είτε προχωράει χωρίς τον Καραμάνο και ψάχνει να δει τη λύση. Γιατί νομίζω το θέμα. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει τραβήξει πάρα πολύ. Απλά είναι στο σημείο που πρέπει να παρουσιάσει οριστική εξέλιξη. Είτε στη μία πλευρά, αρνητική, ναι, είτε στην άλλη. Ακριβώς. Γιατί μέχρι τώρα μαθαίνουμε κάποια πράγματα από τον ΠΑΟΚ. Μαθαίνουμε κάποια πράγματα από τον Καραμάνο. Το θέμα είναι αυτές τις δύο πλευρές. Να κάτσουν οριστικά στο τραπέζι με τους όρους του καθενός. Τι ζητάει ο ΠΑΟΚ, τι ζητάει ο Καραμάνος. Και μέσα από αυτή την κουβέντα να υπάρξει μία οριστική απόφαση. Είτε έτσι προχωράμε μαζί, είτε τέλος. Και τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, η μοναδική πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι είναι του κύριου Καραμάνου. Θα ήταν πολύ ωραίο να υπήρχαν 5 προτάσεις στο τραπέζι. Προφανώς. Και να υπήρχε παραστέχνης για να διαλέξει. Ακριβώς. Τώρα υπάρχει μία πρόταση η οποία για μένα είναι στο σημείο που πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και νομίζω ότι αυτές τις μέρες μέσα. Δηλαδή τώρα. Σήμερα λίγο δύσκολο. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει οριστικά. Δηλαδή έχουν γίνει όποια κομμάτια είχαν να κάνουν με συναντήσεις γνωριμίας, να το πω έτσι. Πλέον υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση από χθες που εκφράστηκε από τον κύριο Καραμάνο, που έχει να κάνει με αγορά του πλειοψηφικού πακέτου και όχι με management της διοίκησης της ΚΑΕ για την επόμενη σεζόν και έπειτα κουβέντα για το πλειοψηφικό πακέτο. Το ξεχνάμε, δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι το ξεχνάμε. Μπορεί τελικά στις διαπραγματεύσεις τις οριστικές τώρα να συμφωνήσω. Απλά πρέπει να καθίσει στο τραπέζι για να γίνει αυτή η κουβέντα και να δούμε τι θα γίνει στην επόμενη μέρα. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε λογικά από Δευτέρα θα έχουμε και οριστικές εξελίξεις. Πιστεύω ότι και μέσα από το κύριο κάτι. Μπορεί να προκύψει. Μια εικόνα θα έχουμε, ρε παιδί μου, για το τι μέλη γενικά. Τώρα, αν θα υπάρξουν ανακοινώσεις και όλα αυτά, εντάξει, μια άλλη κουβέντα. Αυτά. Στα υπόλοιπα, Νίκο, ότι κάνε και ένα σχόλιο για Ολυμπιακό που οριστικά πλέον αλφαβήτη. Όχι, κοίταξε, ήταν αναμενόμενο αυτό του ΑΣΕΑ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έκανε έκπληξη. Δηλαδή δεν μπορούσε να στηριχθεί νομικά κάπου οι δύο προσφυγές που είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Η μία νομίζω ήταν για την επικύρωση της βαθμολογίας και η άλλη ήταν για την αρχική τιμωρία από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ με υποβασμό στην Α2, θεωρώντας ότι υπάρχουν πολλές ασάφειες. Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση που έπρεπε να κάνει ο Ολυμπιακός. Okay, για τον τυπικό τσιμπότης. Αλλά πάει μέχρι τέλος και δεν τον ενδιαφέρει να παίξει Α2, αλλά έχει κάνει ένα καροκινήσι για να μην πέσει στην Α2. Τέλος πάντων. Και βγήκαν αυτές οι αποφάσεις σήμερα που νομίζω ότι. Άμα υπήρχε κάποια άλλη απόφαση, ήταν έκπληξη. Αυτές οι αποφάσεις νομίζω ήταν φυσιολογικές. Εγώ λέω και σήμερα, 28 Ιουνίου, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει την Α2 του χρόνου, ακόμα και αλλά... την απόφαση. Πού? Πιστεύω ότι Α1 δεν μπορεί να παίξει. Πιστεύω ότι θα στραφεί σε αφημί στο τέλος. Αναπαρεφή ομάδα του ΑΕΝΑ, εφόσον το βλέπουμε αυτό τώρα. Αν δεν υπάρξει κάποια εντελώς άνωθεν παρέμβαση, που ούτε και αυτό μπορώ να το αποκλείσω. Θα αλλάξει η κυβέρνηση τώρα, λογικά. Ναι. Αλλά πρέπει να βρεθεί ένα πλαίσιο για να υπάρξει αυτή η παρέμβαση. Κατάλαβα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει. Ναι, μπράβο. Το θέμα του αφημί, εγώ δεν το αποκλείω στο θέμα του Ολυμπιακού. Για να δούμε. Και μια ξέρεις γενικότερη συνάντηση των φορέων για το πόσο άσχημο θα είναι ο Ολυμπιακός να παίζει την Α2. Ναι, για το καλό του Ολυμπιακού. Άσχετα αν την πάση την έκανε άνω κάτω πέρσι. Ναι, ναι, να μην τιμωρηθεί, ρε παιδί μου, γιατί είναι Ολυμπιακός. Ναι. Να σου πω. Όλα τα έχουμε δει, μπορεί να το δούμε και αυτό. Αν θα παίξει την Α2 πάντως, θα μου κάνει εντύπωση. Να σου πω. Θα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ναι, θα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Γενικότερα για το μπάσκετ το ευρωπαϊκό, όχι μόνο το ελληνικό. Και είναι ένα θέμα μεγάλο τον Ολυμπιακό γιατί βλέπει ότι μέχρι στιγμή δεν έχει ανακοινώσει παίκτη. Τίποτα, τώρα, ναι, έτσι, καμία κίνηση γιατί σε όποια κουβέντα κάνει με τους περισσότερους παίχτες, δηλαδή είναι μεν πουλάει το πακέτο της Ευρωλίγα και όλα αυτά, αλλά εκτός ότι γίνει γνωστό το θέμα που έχει το οικονομικό, το οποίο νομίζω ότι πλέον αν δεν το έχουν λύσει πλήρως οι Αγγελόπουλοι είναι σε σημείο που το λύνουν το οικονομικό, υπάρχει ότι έρχεται το παίχτη και λέει: ωραία, και θα παίζω Α2. Έχει κάνει πολλές τέτοιες κουβέντες που έχει το ζήτημα. Οπότε είναι θέμα μεγάλο. Περιμένω. Αλλά να δούμε αν τον Οκτώβριο που θα γίνει το τζάμπολ της επόμενης Basket League, αν γίνει το τζάμπολ τότε. Αν θα έχετε Ολυμπιακό ή όχι. Ωραία. Αυτά. Έγινε Νίκο. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε. Αυτά για το μπάσκετ. Λοιπόν, είπαμε και ότι ο Αντετοκούνμπο θα είναι κανονικά οριστικά, το δήλωσε και ο ίδιος στο παγκόσμιο της Κίνας με την εθνική ομάδα. Επομένως, αφήνουμε το μπάσκετ στην άκρη για να συνεχίσουμε με τα ποδοσφαιρικά. Είπαμε νωρίτερα για τις διοργανώσεις του Κόπα Αμέρικα και του Κόπα Αφρικά. Υπάρχει και το Μουντιάλ Γυναικών που είναι σε εξέλιξη με την πρώιμη τελική φάση σήμερα. Στις 10 το παιχνίδι Γαλλία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα έχουμε ξαναπεί, τα λέμε καθημερινά όσο είναι σε εξέλιξη και αυτή η διοργάνωση ότι βρίσκεται σε φάση πολύ μεγάλης ραγδαίας ανάπτυξης στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και με το Μουντιάλ Γυναικών που διεξάγεται αυτές τις μέρες στα γήπεδα της Γαλλίας,
να απασχολεί ιδιαίτερα το ευρύ κοινό. Μάλλον για να το κλείσουμε τώρα με τα του μπάσκετ, για κάτι τελευταίο που επίσης υπήρξε σήμερα ήταν η δήλωση του coach Γιάννη Καστρίτη, ο οποίος μέσω Facebook, μέσω social media αποχαιρέτησε ουσιαστικά τον Άρη, ευχαρίστησε άπαντες στο σύλλογο, τη διοίκηση, τους παίκτες, όλους έτσι. Θέλω να πει το δικό του ευχαριστώ στο αντίο τους, τους κιτρινόμαυρους, ο Γιάννης Καστρίτης που μάλλον όπως φαίνεται θα συνεχίσει στην ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή που επιστρέφει στην Α1 τη νέα σεζόν μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Να δούμε αν θα ανακοινωθεί και επίσημα συγκεκριμένη είδηση και αν θα προχωρήσει όντως η συμφωνία. Διαβάζουμε τώρα ότι στην συνεδρία στη ΤΣΕΠΑ αποφασίστηκε ο μισθός του Βαγγέλη Γραμμένη ως Προέδρου της Ομοσπονδίας να είναι καθαρά 5.000 ευρώ, όπως διαβάζουμε, με 53 ψήφους. Περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα συνέχεια και από τον Σταύρο τον Κόλκα που βρίσκεται εκεί. Να δούμε, θα πάρει συνέχεια κάποια στιγμή. Όσον αφορά τα υπόλοιπα και τα μεταγραφικά σήμερα, περιμένουν αφήξεις για Στόχ και Αουγκούστο στον ΠΑΟΚ. Τα δύο πρόσωπα που είναι στο μεταγραφικό προσκήνιο ούτως ή άλλως τις τελευταίες ημέρες. Αναμένεται να μπουν στην τελική ευθεία οι δύο υποθέσεις με την αύξηση των δύο ποδοσφαιριστών στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψουν τα συμβόλαιά του, να περάσουν τις ιατρικές εξετάσεις και όλα τα απαραίτητα και να ενισχύσουν τον δικέφαλο και οι δύο ποδοσφαιριστές, ο ένας στη μεσαία γραμμή, ο άλλος στη θέση των εξτρέμ. Και σιγά σιγά να συνθέτουν έτσι το παζλ του ρόστερ της νέας σεζόν για τον ΠΑΟΚ που συνεχίζει τις προπονήσεις. Δευτέρα θυμίζουμε η αναχώρηση για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Κάτι σχετικό μετά του ΠΑΟΚ, όχι άμεσα βέβαια, αλλά που μπορούμε να το συνδέσουμε. Σχετικά με τον Άμρου Άρντα και όλη αυτή την ιστορία, όλο αυτό το σάλο που έχει προκαλέσει η νέα εμπλοκή του σε ιερό σκάνδαλο εκεί στην Αίγυπτο αυτές τις ημέρες. Θυμίζουμε ότι πριν από δύο μέρες υπήρξε η τιμωρία του, επίσημη ανακοίνωση μάλιστα από την Ομοσπονδία της Αιγύπτου, ότι τίθεται εκτός εθνικής ομάδας για το υπόλοιπο του Κόπα Αφρικα. Θυμίζουμε ότι η Αίγυπτος διοργανώνει το Κόπα Αφρικα και είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση με τον Σαλάχ και τους υπόλοιπους στη σύνδεσή της. Ωστόσο, σήμερα έγινε γνωστό ότι δόθηκε συγχωροχάρτη ουσιαστικά στον Άμρου Άρντα. Δύο μέρες μετά έγινε επίσημα γνωστό από την Ομοσπονδία της Αιγύπτου ότι ο Άρντα επιστρέφει κανονικά στην εθνική ομάδα με ανάρτηση του αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας στον λογαριασμό στο Facebook. Μάλιστα, μέσω social media γνωστοποιήθηκε επίσημα η απόφαση για επιστροφή του Άμρου Άρντα στην εθνική Αιγύπτου. Θα συνεχίσει οπότε κανονικά στο υπόλοιπο του Κόπα Αφρικα. Περίεργη απόφαση, τουλάχιστον περίεργη μπορούμε να τη χαρακτηρίζουμε. Μόλις μέσα σε δύο μέρες να αλλάζει έτσι το σκηνικό για τον Άρντα. Ο οποίος βέβαια για τον ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε ότι βολεύει η συγκεκριμένη απόφαση, διότι αν του δοθεί και αγωνιστικά μια δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή αν το χρησιμοποιήσει ο Χαβιέ Αγκίρε στην συνέχεια του τουρνουά και δείξει κάτι διαφορετικό με το αγωνιστικό του πρόσωπο, μπορεί να επωφεληθεί και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν τον έχει. Απλά να του θέλει να τον παραχωρήσει, περιμένει μια καλή πρόταση με καλή παρουσία του Άρντα στη διοργάνωση, να δούμε αν θα έρθει τελικά. Η παρουσία του στη συνέχεια, αν θα είναι καλή και αν θα φέρει και μια αξιόλογη πρόταση στα γραφεία της ΠΑΟΚ για να έρθει και ενδεχόμενη πώληση του Αιγύπτιου σε ομάδα της Ευρώπης. Με τα γραφικά, το όνομα του Νεϊμάρ είναι αυτό που και πάλι είναι στο επίκεντρο και πρωταγωνιστεί και σήμερα με την Paris Saint-Germain, όπως φαίνεται, να ρίχνει τις απαιτήσεις της, να πέφτει οικονομικά. Πριν από λίγες μέρες τα δημοσιεύματα έγραφαν ότι οι Παριζιάνοι ζητούσαν 300 εκατομμύρια ευρώ για τον Νεϊμάρ και να επιστρέψει στην Μπαρσελόνα. Τελικά, όπως φαίνεται, θα ρίξουν τις απαιτήσεις τους. Με λιγότερα χρήματα θα κλείσει τον deal και ο Νεϊμάρ αναμένεται να επιστρέψει στην Μπάρτσα. Και αν μη τι άλλο, θα αποτελέσει μία από τις μεταγραφικές κινήσεις που θα ξεχωρίσουν αυτό το καλοκαίρι. Υπάρχει και το θέμα του Γκριεσμάν για τους Καταλανούς. Όπως φαίνεται, θα έχουν ραντεβού με την Ατλέτικο Μαδρίτης για να προχωρήσει και η συγκεκριμένη μεταγραφική υπόθεση. Να δούμε αν θα κλείσει οριστικά και αν θα χωρέσουν Νεϊμάρ και Γκριεσμάν στην ίδια ομάδα στην Μπαρτσελόνα. Υπάρχει ο Σουάρες και ο Μέση, θυμίζουμε. Πολλοί μαζεύονται. Καταλανοί ήδη εκεί στα δικά τους ΜΜΕ και στις αναλύσεις το ψάχνουν για το πώς μπορούν να χωρέσουν και οι τέσσερις. Σε τι σχηματισμό, σε τι σύστημα. Να δούμε. Ακόμη είναι νωρίς βέβαια για να πούμε ότι οριστικά έχουν κλείσει και οι δύο και ότι θα φτιαχτεί το ρόστερ με βάση το να παίζουν και οι δυο τους και ο Μέση και ο Σουάρες. Αστέρας Τρίπολης μόλις παρουσίασε τις εμφανίσεις του για την σεζόν και έχει βγάλει λαχανή φανέλα ο Αστέρας, λαχανή με μπλε. Θα τη δείτε σίγουρα στο διαδίκτυο και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Η πρώτη, εντάξει, είναι κλασική κίτρινη με μπλε, τα χρώματα της ομάδας Τρίπολης. Η δεύτερη είναι λαχανή με μπλε διαγώνια ρίγα, έτσι χοντρή στη μέση της φανέλας. Ναι, περίεργη τουλάχιστον, εντάξει, καθένας
τη δει και βγάζει τα συμπεράσματα του. Ξεχωριστή πάντως αν μην διάλω αυτή η λαχανή εμφάνιση. Να θυμίσουμε ότι απόψε το ενδιαφέρον είναι στο μάτς Αργεντινή-Βενεζουέλα στις 10 και στις 2 τα ξημερώματα είναι το παιχνίδι Κολομβία-Χιλή. Αυτά περιμένουμε μετά την πρόκριση της Βραζιλίας στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης του Κόπα Αμέρικα. Η Βραζιλία που δεν έχει δεχθεί γκολ τώρα στην διοργάνωση πέρα από τα πέναλτι που κέρδισε με 4-3, δηλαδή 3 εκτελέσεις πέναλτι. Σε κανονική ροή αγώνα έχει διατηρήσει το 0 και στα 4 παιχνίδια της. Πέρασε τον όμιλο με 3-0, 0-0 και 5-0, 8-0 απολογισμό δηλαδή. Και μετά το χθεσινό 0-0 λευκή ισοπαλία που έστειλε το μάτσα πέναλτι. Δεν έχει δεχτεί ούτε ένα γκολ ο Άλισον. Ο Άλισον, ο οποίος συνεχίζει σε ρή, μάλιστα, ο Βραζιλιάνος goalkeeper, και από τις εμφανίσεις του με τη Λίβερπουλ στο φινάλε της σεζόν, ούτε στο τελικό του Champions League είχε δεχτεί γκολ. Γενικότερα κρατάει ανέπαφη την αιστεία του. Λοιπόν, διαβάζοντας ξανά και περισσότερα στοιχεία όσον αφορά το θέμα για τον μισθό του Βαγγέλη Γραμμένου, του πρόεδρου της ΕΠΟ, στη συνεδρίαση που διεξάγεται, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί. Ο Σταύρος Κόλκας λογικά συνέχεια θα δώσει περισσότερα στοιχεία που είναι παρόν εκεί. Πάντως έχει αποφασιστεί ο μισθός του Βαγγέλη Γραμμένου ως πρόεδρο της ΕΠΟ να είναι στις 5.000 ευρώ, με 53 ψήφους μάλιστα υπέρ. 53 ψήφισαν ναι, 4 ψήφισαν όχι. Αυτή ήταν ο Ολυμπιακός, η ΕΠΣ Πειραιά, η ΕΠΣ Εύβοιας και Λακωνίας, ενώ υπήρχε και ένα λευκό από την ΕΠΣ Αχαΐας στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Έτσι, υπάρχει οριστική απόφαση με πλειοψηφία για μισθό 5.000 ευρώ στον Βαγγέλη Γραμμένο. Υπάρχει άλλωστε ο νόμος που προβλέπει ότι προβλέπεται μισθός βάσει νόμου για τους πρόεδρους των ομοσπονδιών. Ο Ταμείας Ομοσπονδίας, ο Περικλής Λασκαράκης, όπως διαβάζουμε, πρότεινε το συγκεκριμένο ποσό των 5.000 ευρώ για τον Βαγγέλη Γραμμένο, τονίζοντας ότι είναι καθημερινά για 12 ώρες στο γραφείο του. Υπήρχαν και άλλες δηλώσεις, υπήρχαν και κάποιες αντιδράσεις. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά, ο Γιώργος Ανατολάκης, πρότεινε υπό προϋποθέσεις ο μισθός του πρόεδρου της ΕΠΟ να είναι 15.000 ευρώ, αλλά τελικά είπε όχι στις 5.000 ευρώ, όπως διαβάζουμε. Ενώ δεν ξέρω τι θα γίνει με τους μισθούς και των υπολείπων συνεργατών, των υπαλλήλων της Ομοσπονδίας. Ο Ανατολάκης συμφώνησε στις 15.000 ευρώ, αλλά είπε όχι στις 5, ψήφισε όχι στις 5. Συγκεκριμένα, όπως διαβάζουμε, ανέφερε στην ώρα της Γενικής Συνέλευσης ως αντίδραση, είπε ότι ο κ. Γραμμένος κακός δεν είναι στην αίθουσα τώρα, γιατί την ώρα της ψηφοφορίας για το μισθό του αποχώρησε από την αίθουσα ο Βαγγέλης Γραμμένος, δεν ήταν παρόν στο θέμα, στη συζήτηση αυτή και στην ψηφοφορία. Και είπε ο Ανατολάκης ότι ως πρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά, ο κ. Ανατολάκης, θα έπρεπε να είναι εδώ. Ο πρόεδρος ΕΠΟ πρέπει να είναι Δευτέρα με Παρασκευή στην Ομοσπονδία και να αμείβεται αδρά παραπάνω και από το προσωπικό. Είμαι υπέρ να παίρνει 13 με 15.000 ευρώ, αλλά να είναι κάθε μέρα όμως στην ΕΠΟ, γιατί μπορεί να έρχονται παραδείγματος χάρη τα παιδιά από την Ξάνθη και να μην μπορούν να τον δουν. Να πληρωθεί γιατί είναι ο άρχοντας της ΕΠΟ, αλλά θα πρέπει να είναι Δευτέρα με Παρασκευή στα γραφεία, τόνισε ο Ανατολάκης. Αλλά ψήφισε όχι ως εκπρόσωπος, ως πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Η απόφαση, είπαμε, με 53 ψήφους υπέρ, 53 στην Γενική Συνέλευση υποψήφισαν ναι για να έχει μισθό 5.000 ευρώ ο Βαγγέλης Γραμμένος ως πρόεδρος της ΕΠΟ. Νωρίτερα αναφέραμε και για τον οικονομικό υπολογισμό της Ομοσπονδίας που πέρασε άνετα επίσης με μεγάλη πλειοψηφία, καθώς 59 μέλη ψήφισαν ναι, ενώ όχι ψήφισαν ο Ολυμπιακός, ο Άρης, η Λάρισα και η ΕΠΣ Πειραιά, και παρόν η ΕΠΣ Λασιθίου. Απόντες ήταν ο Όφη, ο Πανετολικός, ο Πανιώνιος, η Λαμία και η Εψηλίας. Νωρίτερα είχε περάσει και ο διοικητικός προϋπολογισμός. Αυτά και με την Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ που νομίζω δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Υπάρχουν απλά αρκετές αποφάσεις που βγαίνουν σιγά σιγά προς τα έξω. Ακούσατε νωρίτερα και τον Σταύρο τον Κόλκα στο ΠΑΟΚ 24. Λογικά θα τον ακούσετε και στη συνέχεια. Θα ακολουθήσει φυσικά το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα, που φαντάζομαι θα ασχοληθεί και με το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί Σαββατοκύριακο 10 με 1 το βράδυ στο Post Game και από Δευτέρα καθημερινά 2 με 3 εδώ στην εκπομπή Ολυμπέρο Παντού. Να έχετε ένα καλό ζεστό Σαββατοκύριακο. Από εμάς καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι εδώ στο Ολυμπέρο 107,4.